Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας εδώ από το Blue Sky, την τηλεόραση του λαού και από την εκπομπή Ραντεβού με την επικαιρότητα. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά καταρχήν σε όλους που γιόρταζαν και σε όλες που γιόρταζαν. Γιάννηδες, Φώτηδες, Φωτούλες, Γιαννούλες, όλος ο λαός, όχι μισή Ελλάδα. Παραπάνω από την Ελλάδα. Δύο Ελλάδες γιορτάζαν αυτές τις μέρες. Να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί, ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους που μου στείλαν για μηνύματα. Το φίλο μου τον Στέλιο τον Καλιανιώτη, την Κατερίνα τη Μαντέλη, τον Δημήτρη τον Γεωργιάδη, όλο τα επιτελεία, το φίλο μου το Βαγγέλη μέσα στη ροή, η Γιαννούλα, οι Γιάννηδες που γιορτάζουν σήμερα εδώ στο Blue Sky. Είναι πολλά τα ονόματα και εδώ στο Blue Sky. Να είναι γεροί και δυνατοί όλοι με την ευλογία του Προέδρου του και ιδιοκτήτη του κυρίου Νικηφόρου Κισαντράκη. Το Blue Sky και αυτή τη χρονιά θα είναι πρώτο. Θα είναι πρώτο και αυτή τη χρονιά, γιατί το αγαπάει ο λαός, το στηρίζει ο λαός, το στηρίζει η κάθε φωνή του πικραμένου και ξεχασμένου Έλληνα πολίτη που παίρνει εδώ στο Blue Sky και αναδεικνύουν τα προβλήματά του και τα λύνουμε με τον τρόπο μας όσο μπορούμε. Επικοινωνούμε με τις υπηρεσίες και ό,τι μπορούμε κάνουμε και για τις συντάξεις και για τα επιδόματα και για τους μισθούς και για τα ΚΕΠΑ και για τους ανθρώπους που τους ταλαιπωρούν και για τα νίκια και για τα ακρίβεια και την σκροκέρδια και όλα αυτά. Το Blue Sky τα αναδεικνύει όλα και γι' αυτό ο λαός τα αγαπάει και η κυβέρνηση βέβαια. Η κυβέρνηση θέλει να ακούει την κριτική της. Εμένα μου το λένε και πολλοί άνθρωποι που είναι μέσα στα υπουργεία και κάποιοι υπουργοί, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα. Λέει πολύ καλά κάνετε και κάνετε κριτική, έτσι βοηθάτε λέει. Δεν είσαστε από τους ανθρώπους που τα κρύβετε. Και μπράβο λέει για στο Blue Sky και μπράβο και στον ιδιοκτήτη και μπράβο στους συναδέλφους και τις εκπομπές που τα αναδεικνύετε όλα με σοβαρότητα. Αυτό μου το επισήμαναν πολλές φορές. Με σοβαρότητα και εγκυρότητα λέει. Είναι αυτό που κάνετε. Ούτε κυτρινίζετε, ούτε παπαγαλίζετε, οτιδήποτε. Λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και αυτό βοηθάει. Και την κυβέρνηση, όποια και να είναι κυβέρνηση, όποια και να είναι αντιπολίτευση, όποια και να είναι τα κόμματα, όποιες και να είναι υπηρεσίες. Βοηθάτε πάρα πολύ. Το να ρίχνουμε τα σκάνδαλα κάτω από τα χαλιά που κάνουν πολλοί εδώ και δεκαετίες. Δεν ωφελεί σε τίποτα. Απλώς ωφελούνται κάποια λαμόγια όπως τους παρηγράφουν και τους λένε και κονομάνε και κάνουν χρήματα. Και λοιπόν, και τι έγινε. Οι αξίες των ανθρώπων σήμερα είναι το χρήμα. Ωραία. Αύριο το πρωί εμένα μου είχε ένα λαχείο 2 εκατομμύρια. Θα αλλάξω. Θα αλλάξουν οι αρχές μου, οι αξίες μου, η πεποίθησή μου, η ιδεολογία μου, η αξιοπρέπειά μου. Όχι. Πρέπει να είσαι λοιπόν άνθρωπος που παλεύεις στον χώρο που παλεύεις και να κρατάς την αξιοπρέπειά σου και να κρατάς την ηθική σου και μαζί με τους συναδέλφους όλους εδώ πέρα να είμαστε λοιπόν μια γροθιά 150 οικογένειες που συντηρούνται μέσα από αυτό το κανάλι. Είμαστε μια γροθιά αγαπημένη και με αλληλεγγύη και προσπαθούμε να φέρουμε το καλύτερο και να αναδεικνύουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Γι' αυτό και μας εμπιστεύονται και οι τηλεθεατές αλλά και όλος ο κόσμος. Να είμαστε γεροί και δυνατοί και πάλι πολύ χρόνια και καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Με ειρήνη, εννοείται, με ευημερία, εννοείται, με δικαιοσύνη, εννοείται, με αγάπη μεταξύ μας, εννοείται και προσπαθούμε ο ένας με τον άλλο να τον βοηθήσει και όχι να του βγάζουμε το μάτι όπως μου είπε ένας. Ρε παιδιά, λέει, επιτέλους να σταματήσουμε να βγάζουμε ένα το μάτι του άλλου. Να κοιτάξουμε με το κοινό συμφέρον και το κοινό συμφέρον είναι για όλους. Και να μειώσουμε την ακρίβεια και την σκορκέρδεια και να μειωθούν και τα ενίκια που έχουν φτάσει. Στα ύψη τα ενίκια. Στα ύψη τα ενίκια. Πόσο κόσμο σταματάει και θα το λέει και σε εσάς, έχουν φτάσει στα ύψη τα ενίκια και δεν ελέγχεται τίποτα. Και ζητούν λοιπόν από την κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα. Όπως και με την εγκληματικότητα. Βλέπετε τι γίνεται με την εγκληματικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης για την ακρίβεια είπε ότι πρέπει κάτι να γίνει και μάλιστα το χαρακτήρισε είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να το πολεμήσουμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Υπουργός, ο προηγούμενος, είχε πει ότι η βία έχει γίνει επιδημία. Λοιπόν, και άλλαξε τα Υπουργεία, έφερε τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον έμπειρο, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, φίλος μου παλιός, από τα παλιά. Και πραγματικά θα κάνει κάποια προσπάθεια τουλάχιστον να υπάρξουν αστυνομίες, να υπάρξει αστυνομία ασφάλεια στον δρόμο. Δεν υπάρχει τίποτα στους δρόμους. Δεν υπάρχει τουλάχιστον ούτε τα βράδια, ούτε την ημέρα, ούτε τίποτε. Από εδώ και πέρα πρέπει ο κύριος Χρυσοχοίδης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία, όπως ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε όλους τους άλλους υπουργούς που άλλαξαν και ανέλαβαν τα υπουργεία τους, να είναι γεροί και να δουλέψουν για το καλό του τόπου και για το καλό των υπουργείων τους, αλλά και για καλό του ίδιου τους του εαυτού. Γιατί θα δώσουν εξετάσεις και ο Μητσοτάκης παρακολουθεί, δεν κάθεται. Παρακολουθεί από εδώ, παρακολουθεί από εκεί. Τώρα από εκεί πέρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα, θα το δείξει η ιστορία. Εκλογές έρχονται μεθαύριο, ευρωεκλογές, και όλοι δουλεύουν για τις ευρωεκλογές. Όλοι τη θεωρούν τις ευρωεκλογές ένα σταθμό για την περαιτέρω πορεία και των πολιτικών κομμάτων και για τις ψήφους και για την άνοδο ημί των κομμάτων και για την αύξηση των ποσοστών τους. Από εκεί πέρα, τι θα γίνει στις ευρωεκλογές, είναι θέμα του κάθε πολίτη. Θα σταθμίσει, θα κρίνει, θα επικεντρωθεί στα όσα έγιναν, στα έργα της κυβέρνησης, στα έργα της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής και της μείζωνας. Από εκεί πέρα, τι να σας πω.
κόσμο. Όλοι κρινόμαστε κάθε μέρα. Εμείς εδώ, ως δημοσιογράφοι, ως σκηνοθέτες, ως οπερατέρς, ως τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίες, ως ροή, που είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης, με την ευλογία του ιδιοκτήτη εδώ και του προέδρου μας, θα συνεχίσουμε και αυτή τη χρονιά να είμαστε κοντά στον κόσμο, κοντά στον παλμό του, κοντά στα προβλήματά του, κοντά στις ανάγκες του, στο ξεχασμένο, του παραμελημένου, του εγκαταλελειμμένου και ιδιαίτερα στις επαρχίες που δεν υπάρχει τίποτα. Το έχω πει πολλές φορές και πρέπει κάποια στιγμή, το είπε και προχθές και ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να δώσουμε, λέει, και πνοή και στην περιφέρεια και να βρεθούν και εργάτες. Θα κάνουν και εισαγωγή εργατών τώρα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, φύγανε οι δικοί μας Έλληνες, τα παιδιά μας τα αφήσαμε και πήγαν στο εξωτερικό και θα κάνουμε εισαγωγή τώρα εργατών ξένων. Εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι συνάνθρωποι μας είναι, αλλά για ποιο λόγο λοιπόν να κάνουμε εισαγωγή ανθρώπων που θέλουν να δουλέψουν στις διάφορες δουλειές, στις ελιές, στις οικοδομές, σε διάφορες τέλος πάντων δουλειές. Και ενώ υπήρχαν οι νέοι μέχρι πριν μερικά χρόνια, όλα τα κάνανε Έλληνες. Σχεδόν όλα. Λίγοι ήταν οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οτιδήποτε που βοηθούσαν εδώ πέρα και τους χρησιμοποιούσαν για εργάτες. Τώρα φύγανε κι αυτοί. Πάνε στην Ιταλία, πάνε στη Γερμανία, πάνε στην Ολλανδία, πάνε σε διάφορες άλλες χώρες. Φεύγουν. Γι' αυτό λοιπόν και αναγκαζόμαστε τώρα εμείς να κάνουμε συμφωνίες με τη Σριλάνκα, με την Μολδαβία, δεν ξέρω ποιες χώρες, για να φέρουμε από τις Ινδίες, για να φέρουμε ανθρώπους, συνανθρώπους μας από αυτές τις χώρες να βοηθήσουν τις δικές μας δουλειές. Ενώ οι Έλληνες είναι και πανέξυπνοι, όπως και άλλοι λέει, όχι μόνο εμείς, αλλά επειδή μιλάμε για το σπίτι μας, είναι και πανέξυπνοι, είναι και ιδανικός λαός, είναι και πανέξυπνοι άνθρωποι είμαστε, τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει στρατηγική από την εκάστοτε κυβέρνηση. Πού πάμε τώρα, ποια κατεύθυνση παίρνουμε, στην οικονομία, στην παιδεία, στην ιατρική, τα πάντα. Μια και μιλάμε και για ιατρική. Φουντώνει πάλι ο κορονοϊός. Ανακοινώσεων από υπουργούς, από γιατρούς, από νοσηλευτές, από τα πάντα. Πήγαν τα παιδιά σχολεία και ανοίξαν σήμερα και τα σχολεία, επιστρέψαν μάλλον στα σχολεία μετά τις γιορτές τα παιδιά. Καλή επιτυχία να έχουν, καλή δύναμη και μακριά από κάθε ίωση και μακριά από κάθε αρρώστια. Πρέπει να κάνουν τεστ, λέει, πρέπει να φοράνε μάσκες, τα παρακολουθούν. Οι καθηγητές κάνουν και 3 ώρες στάσεις εργασίας γιατί δεν δέχονται την αξιολόγηση. Άλλο φαινόμενο κι αυτό. Δεν δέχονται οι καθηγητές. Εμείς γιατί δεχόμαστε την αξιολόγηση από τους τηλεθεατές κάθε μέρα και σκηνοθέτες και οι οπερατέρες και οποιοδήποτε, δεχόμαστε στην αξιολόγηση και μας κρίνετε και μας καταδικάζετε, είμαστε πενήτη οτιδήποτε. Και κάνετε την αξιολόγηση, αρκεί να είναι καλοπροαίρετη και καλόπιστη. Εσείς οι κύριοι καθηγητές που είστε εκπαιδευτικές, που είστε εκπαιδευτικοί, που είστε μέσα στα σχολεία και διαμορφώνετε την άποψη και μαθαίνετε τα παιδιά μας γράμματα, γιατί να μην αξιολογηθείτε. Να δούμε τι προσφέρετε, κύριοι. Έτσι λέει το Υπουργείο. Όπως γίνεται και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τι προσφέρετε, είστε ικανοί, δεν είστε ικανοί. Για να αρνείστε λοιπόν την αξιολόγηση, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άμα εγώ είμαι καλός δημοσιογράφος, θα με δεχτεί ο καναλάρχης ή ο εκδότης ή οποιοδήποτε για τον οποίο δουλεύω και θα αξιολογήσει κανελάκι, είσαι ικανός μέχρι εκεί, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί και αξιολογήσει. Η Κατερίνα το ίδιο. Ο Δημήτρης απέναντι το ίδιο, ο Γεωργιάδης. Όλοι αξιολογούμαστε. Οι πάντες από τους ανθρώπους που έχουν τις επιχειρήσεις. Εμείς, οι κύριοι καθηγητάδες, για ποιο λόγο να μην δέχονται την αξιολόγηση. Εγώ δεν το έχω καταλάβει καθόλου. Ενώ πριν γινόταν αξιολόγηση. Τώρα λοιπόν είναι ότι δεν αξιολογούνται. Για ποιο λόγο δεν αξιολογούνται, είναι θέμα δικό τους. Τώρα ποιος τους αξιολογεί, ποιος δεν τους αξιολογεί, αυτό κρίνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, από το εκάστοτε Υπουργείο. Δεν το κρίνω εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος. Το κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ποιοι θα αξιολογήσουν ποιους. Από εκεί πέρα, αν έχουν ενστάσεις πάνω σε αυτά για τους ανθρώπους που αξιολογούνται οι κύριοι καθηγητές, να βγουν στον αέρα και να πούνε: κύριε Κανελάκη, σας βάλανε στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Κυρία Μαντέλη, σας βάλανε στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Κύριε Γεωργιάδη, σας βάλανε στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Κύριε Σέλιο Καλανιώτη, σας βάλανε στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Άρα λοιπόν δεν κάνουν αυτοί. Να κάνετε ένσταση. Και για ποιο λόγο τους απορρίπτετε. Να παρουσιάσετε επιχειρήματα. Για ποιο λόγο απορρίπτετε τον ένα, τον άλλο, τον β'. Άρα λοιπόν κάποιος άλλος λόγος υπάρχει. Και να κάνουμε τώρα για ένα μήνα 3 ώρες στάσης εργασίας. Δεν φτάνουν 15 μέρες που καθόμαστε. Δεν φτάνουν 15 μέρες που καθόμαστε και πλησιάζουν και εξετάσεις για τα παιδιά. Θέλουμε και 3 ώρες στάσης εργασίας. Έλεος κάνω το σταυρό μου γιατί πραγματικά ενίσταμε. Δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργούμε σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων. Είναι θέμα δικό τους, είναι θέμα των Υπουργείων, είναι θέμα των αρμοδίων υπηρεσιών να τα λύσουν αυτά. Διότι οι ιώσεις και οι πανδημίες αρχίζουν να φουντώνουν. Φωνάζουν οι γιατροί, φωνάζουν οι υπουργοί. Λέει ο νέος Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ότι θα κάνω το μέσα εκεί, θα κάνω το μέσα εκεί, θα επισκεφτώ τα νοσοκομεία, θα κάνω εφόδους στα νοσοκομεία. Για να δούμε, κύριε Γεωργιάδη μου, για να δούμε, κύριε Χρυσοχοίδη μου, για να δούμε, κύριε Μητσοτάκη μου, για να δούμε, κύριε Καναλάκη μου, για να δούμε ποιοδήποτε είσαστε εσείς που θα αξιολογήσετε. Μακάρι για να πετύχετε, μπράβο σας. Αλλά από τη στιγμή λοιπόν που αξιολόγησε και είδε και το είδε και το έχει πει πολλές φορές και το έχουμε πει και μέσα από τον Blue Sky και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που το εκτιμούν.
μόνο, γιατί πολλοί μου το λένε και από τα Υπουργεία και από τις δημόσιες υπηρεσίες, ότι αυτά που βγάζουμε στον αέρα έχουν πραγματικά κάποιο αντίκρισμα. Δεν τα λέμε στον αέρα. Γι' αυτό λοιπόν και μας μετράνε, έτσι μου πένας. Σας μετράμε πολύ τι κάνετε και τι λέτε, κύριε Καναλάκη, στον Blue Sky. Όχι μόνο εμένα και τους άλλους συναδέλφους. Σας μετράμε πολύ, γιατί πραγματικά δεν έχετε καμία εμπάθεια με κανένα κόμμα, με καμία εξουσία από τη στιγμή που είναι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό και με δημοκρατικές διαδικασίες. Από τη στιγμή λοιπόν που μας κρίνετε, βλέπουμε μας κρίνετε με εντυμότητα και με ηθική και τα μετράμε. Λέμε, έχει δίκιο εδώ ο Καναλάκης, έχει δίκιο εδώ η Μαντέλη, δεν έχει δίκιο ο Καναλάκης, δεν έχει δίκιο η Μαντέλη και τα αξιολογούμε. Και πραγματικά παίρνετε τις αποφάσεις. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης πριν από πολύ καιρό, ότι πραγματικά μέσα από την εγκληματικότητα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Για την εγκληματικότητα πρέπει να βρεθούν λύσεις. Όχι μόνο η οπαδική βία, αλλά και τα νέα μας παιδιά. 16, 17, 15 με μαχαίρια, με πιστόλια, απειλούν, βιάζουν, κάνουν. Αυτό το φαινόμενο κάποια στιγμή πρέπει να το καταστήλουν, πρέπει να το ελέγξουν. Και μέσα από τους γονείς, από τα σπίτια βέβαια, όπως το λένε όλοι, και μέσα από τα σπίτια από τους γονείς να ασχολούνται με τα παιδιά τους, να μιλάνε με τα παιδιά τους, πού πάνε τα παιδιά τους, τι κάνουν τα παιδιά τους. Το σχολείο εκεί αρχίζει, από εκεί αρχίζει το σχολείο, από τα παιδιά, από το σπίτι, από τους γονείς. Και μετά θα πάμε στο σχολείο, μετά στην κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία, ποια είναι η κυβέρνηση, τι πιστεύει κάθε κυβέρνηση και κάθε υπουργός και κάθε πρωθυπουργός, πώς τη θέλει την κοινωνία και πώς δεν τη θέλει την κοινωνία. Αλλά το θέμα της εγκληματικότητας πρέπει κάποια στιγμή να ελεγχθεί. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να προχωρήσει στον δρόμο το παιδί, οποιοδήποτε νέο παιδί 14, 15, 16 θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια συμμορία όπως σας αποκαλούν, με μαχαίρια, με κατσαβίδια, με πιστόλια, οτιδήποτε. Το χδίσαν το παιδάκι, το βάζαν και γονάτισε κάτω και του κάνανε και του πέρανε και βίντεο. Έλεος! Εδώ έπρεπε να κληθούν αμέσως οι γονείς για να πούνε: Ελάτε εδώ, κύριε Καναλάκη. Ελάτε εδώ, κύριε Καναλάκη. Τι γίνεται εδώ πέρα, πού είναι το παιδί σας, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και να πει υποβληθεί πρόστιμο στους γονείς. Δεν ξέρω τι θα. Τι νομοθεσία θα εφαρμοστεί εδώ πέρα και πώς θα περιφρουρήσει η ελληνική κυβέρνηση το αρμόδιο υπηρεσίο σήμερα, αύριο, μεθαύριο, όποια κυβέρνηση να είναι, όποιος υπουργός να είναι. Ελάτε εδώ, κύριε Καναλάκη. Ο γιος σας έκανε αυτά και αυτά. Φάει ένα πρόστιμο τόσα λεφτά. Φάει άλλο ένα πρόστιμο τόσα. Να δεις, το ξανακάνει το παιδί σου. Να το ελέγξει το παιδί σου. Δεν είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε φύλακες άγγελοι συνέχεια και να παρακολουθούμε. Αλλά μια καθοδήγηση, μια σοβαρότητα, ένας διάλογος με τα παιδιά. Δηλαδή, πού πάμε, πού βρισκόμαστε. Διότι έχουμε ξεφύγει. Το στιγμή που το παραδέχεται και η ίδια κυβέρνηση το παραδέχεται και ο Πρωθυπουργός, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στο θέμα της εγκληματικότητας και στη δημόσια ασφάλεια, γι' αυτό έκανε και αυτές τις αλλαγές. Μήπως ο κύριος Χρυσοχοΐδης τα ελέξει και κάπως τα περιορίσει τα πράγματα. Διαφορετικά, προχωράτε στους δρόμους. Άμα δείτε πουθενά ασφάλεια, προχωράτε οπουδήποτε θέλετε. Να δείτε πώς οδηγούμε, πώς συμπεριφερόμαστε, με τι τρόπο, με τι συμπεριφορά, με τι ήθος, με τι χαρακτήρα, με τι τρόπο, με τι διάλογο, με τι λέξη, τι χρησιμοποιούμε. Πού πάμε, ρε παιδιά, πού πάμε, έλεος. Είμαστε άνθρωποι, συνάνθρωποι είμαστε. Εντάξει, μπορεί να γίνει ένα λάθος, να πούμε συγγνώμη για αυτά, όχι να βρίζουμε. Να κάνουν, να σε απειλούν, να σε κάνουν. Να συμμορφωθούμε λιγάκι. Είμαστε ωραία κοινωνία, είμαστε ωραίος λαός. Ας συμμορφωθούμε. Έχουμε και τα εξωτερικά θέματα, βέβαια. Είχαμε και την επίσκεψη του κ. Μπλίνκεν, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, που προσπαθούν και αυτοί, αν και φέρουν τεράστια ευθύνη, σαν ΗΠΑ, σαν ΗΠΑ, διότι όταν ψηφίστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ να σταματήσει την κατάπαυση, ψηφίσανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, λέει η Αμερική, όχι, ασκούμε βέτο και να συνεχιστεί ο πόλεμος. Και τώρα τρέχει ο κ. Μπλίνκεν, τον έβαλε ο κ. Μπάιντεν, έρχονται και εκλογές, άρχισε για την παράθεση μεταξύ Μπάιντεν και Τραμπ, αλληλοβρίζονται και εκεί πέρα, βλέπετε τι γίνεται, ναζί ο ένας, ανάπηρος ο άλλος, χαζός ο ένας. Λέω στην Αμερική, πολλά στη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου και τη Δύση αλλά και του κόσμου. Και ήρθε τέλος πάντων ο κύριος Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών, προσπαθεί να κατασβέσει με τις πυρκαγιές που έχουν ανάψει στη Μέση Ανατολή και απειλούνται να επεκταθούν και να διευρυνθούν και στην ευρύτερη περιοχή με το Ιράν και με άλλες χώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει αν δεν τα προλάβουν να τα ελέγξουν. Πήγε στην Τουρκία, μίλησε με τον ομολογό του εκεί της Τουρκίας, μίλησε με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, και ήρθε και στην Ελλάδα. Πήγε στα Χανιά, όπου ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός, ήταν για τις γιορτές των Φώτων, και έγινε συνάντηση στο σπίτι του, το πατρικό του εκεί στα Χανιά. Ένα ωραίο σπίτι το οποίο βλέπει κάτω τη Σούδα, ολόκληρη φρούριο εκεί πέρα. Με αστυνομικούς, με αυτά, και έτσι πρέπει για λόγους ασφαλείας. Τι να κάνεις, έγινε μια κινητοποίηση φοβερή. Τον υποδέχτηκε ο κύριος Μητσοτάκης εκεί στο πατρικό του σπίτι στα Χανιά. Τον κύριο Μπλίνκεν τα είπανε. Ο κύριος Μπλίνκεν, βέβαια, εγκομίασε την Ελλάδα για το ρόλο της, για την ασφαλειά της, για τη σταθερότητά της εδώ στην περιοχή και ότι θα να συμβάλλει. Έχουν βασίλει και μια φρεγάτα κάτω στα μέτωπα του πολέμου. Να συμβάλλουμε λοιπόν ώστε να σταματήσουν οι πόλεμοι. Για να σταματήσουν οι πόλεμοι, πρέπει εσείς να μεσολαβήσετε. Διότι οι πόλεμοι από τη μία πλευρά η Ρωσία με την Ουκρανία, από
από την άλλη Αμερική με τη Μέση Ανατολή, πώς θα σταματήσουν οι πόλεμοι, άμα δεν ασκείστε βέτο εδώ πέρα να σταματήσουν οι πόλεμοι? Και όχι, κύριε Biden, ασκείτε βέτο για να συνεχιστεί ο πόλεμος και να μην γίνει κατάπαυση του πυρός. Δεν γίνεται τίποτα αυτά τα πράγματα. Αλλά για όλα αυτά, την επίσκεψη του κύριου Μπλίνκεν, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα ταξίδια του κύριου Μπλίνκεν στην Σαουδική Αραβία, στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, παντού που πήγε και να επισκεφτεί διάφορους εκεί αξιωματούχους για να συζητήσουν το τι πρόκειται να γίνει στη Μέση Ανατολή, να μην διαβρεθεί, να μην επεκταθεί ο πόλεμος και μετά δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε και αν φτάσουμε και στο σημείο, όπως μου λένε, να χρησιμοποιηθούν και τα πυρηνικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, γεια πυρή, μειχθεί το. Πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε ένα πολύ έμπειρο στρατιωτικό αναλυτή που έχει φοβερές εμπειρίες, έχει διατελέσει και έχει φτιάξει στην Ουάσιγκτον, στην Ελληνική Πρεσβεία, σε οργανισμούς διεθνείς, σε ΝΑΤΟ, σε πολλές τέτοιες υπηρεσίες. Και ένας άνθρωπος που τα κατέχει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλές φορές τον έχουμε φιλοξενήσει, μάλιστα έχει δεχτεί να μιλήσει μαζί μας και να μας αναλύσει το τι γίνεται σήμερα με τον κύριο Σάκη Παπα-Νικολάου, τον πτέραρχο εν αποστρατεία. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ειρήνη, ευτυχία και να σταματήσουν λοιπόν οι πόλεμοι, κύριε Παπα-Νικολάου, και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Ειρήνη παντού και σταθερότητα και ευημερία για τους λαούς. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Κύριε Παπα-Νικολάου, μας ακούτε? Λοιπόν, βλέπετε και οι γραμμές, ο άνθρωπος είναι και εκτός Αθηνών και είναι δύσκολες οι γραμμές. Θα τον βρούμε και πάλι, τον φέρουμε στον αέρα. Είναι λοιπόν αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή οι μεγάλες δυνάμεις και ο πόλεμος στην Ουκρανία δύο χρόνια. Μεθαύριο, το Φεβρουάριο, 24 Φεβρουαρίου, κλείνουν δύο χρόνια πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας. Τόσα θύματα, τόσες γυναίκες, τόσα παιδιά, τόσα σπίτια, τόσες καταστροφές, τέτοια πείνα, τέτοια κακουχία. Για ποιο λόγο στον πλανήτη του 2023. Που μπορούμε να ζούμε όμορφα, ωραία, με τις δουλειές μας, την ανάπτυξη των λαών, τη συνεργασία των λαών, και όχι να πολεμάμε τώρα. Μετά φτάσαμε στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ. Έκανε το μοιραίο λάθος η Χαμάς, έστειλε τις ρουκέτες και μετά τα ισοπαίδωσαν όλα. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης, αναλυτής, στρατιωτικός αναλυτής, ο κύριος Σάκης Παπα-Νικολάου, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα, τι κάνετε, και πάλι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλημέρα, κύριε Κανελάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλή χρονιά να έχουμε. Ειρηνική χρονιά να έχουμε, αλλά τα πράγματα δεν τα βλέπω να πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά. Όπως πολύ σωστά αναφέρεται, ανησυχεί και η υπερδύναμη. Ο κύριος Μπλίνκεν ουσιαστικά έκανε την τέταρτη του αυτή περιοδία ανά τις χώρες της αραβικής πρωτίστως, της αραβικής Τουρκία, διότι φοβούνται την επέκταση του πολέμου μετά από τη συνέχιση αυτών των καταστροφικών βομβαρδισμών στη Γάζα, τις απειλές του Ισραήλ να χτυπήσει τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Άμα ξεκινήσει και ένας πόλεμος στα νότια του Λιβάνου, βόρεια του Ισραήλ, όπου έχει να αντιμετωπίσει μια Χεζμπολάχ η οποία είναι πολύ περισσότερο εξοπλισμένη από ό,τι ήταν η Χαμάς στη Γάζα, τι επιπτώσεις θα έχει αυτή, και με δεδομένο ότι και οι Χούθοι έχουν αρχίσει να χτυπάνε τα εμπορικά πλοία και έχουν πλήξει το εμπόριο που κινείται προς την περιοχή μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Δείτε λοιπόν όλος ο κόσμος από αυτή την ιστορία. Εάν μπήκε στη μέση και το Ιράν που απειλεί, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Άρα λοιπόν ο φόβος της Αμερικής σε αυτή τη φάση να μην ξεφύγει από τον έλεγχο της Αμερικής όλη η κατάσταση, και το μέγιστος φόβος του Μπλίνκεν και του Μπάιντεν σε αυτή τη φάση μην τυχόν και τα βρούνε η Τουρκία και το Ιράν. Ναι. Μετά το χτύπημα αυτό το τρομοκρατίο. Αν υπάρξει ο διάβλος Ιράν-Τουρκίας και συμφωνήσουν σε κάποια πράγματα μαζί με τις υπόλοιπες χώρες, αντιλαμβάνεστε ότι κινδυνεύει άμεσα το Ισραήλ. Αυτή ήταν και είναι η ανησυχία του Μπλίνκεν, ο οποίος σήμερα ολοκληρώνει μια περιοδία, την τέταρτη στη σειρά, όλων των χωρών στις αραβικές, περισσότερες αραβικές χώρες. Πέρασε από την Τουρκία αρχικά, την Ελλάδα, η Ιορδανία, τις χώρες του κόλπου. Ας και μπορέσουν να πιέσουν το Ισραήλ. Ναι. Και εδώ βέβαια παίζεται και ένα παιχνίδι το οποίο πάρα πολύ σωστά αναφέρετε κι εσείς, που είναι και οξύμορον. Δεν μπορεί δηλαδή να επιχαλείσαι και να λες ότι ενδιαφέρεσαι για τη ζωή των Παλαιστινίων από τη μία, να υποτίθεται ότι ελέγχεστε όλο το παιχνίδι αυτό σαν υπερδύναμη και ο Νετανιάχου να κινείται αυθαίρετα, και από την άλλη πλευρά με το να μπλοκάρεις ουσιαστικά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας με τα βέτο που βγάζει η Αμερική, ουσιαστικά αυτά τα οποία φωνάζει και προσπαθεί να πείσει τον κόσμο τον αραβικό, φαίνεται ότι η ίδια τα ανέργεια. Αλλά λοιπόν εδώ βλέπουμε μια κοροϊδία. Ας περιπτώσει, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση.
γενικά στην περιοχή, διότι εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον της Αμερικής και του Ισραήλ πλέον. Μάλιστα. Γιατί επιμένει όμως το Ισραήλ, αγαπητέ κύριε Παπανικόλα, ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι να τα ισοπεδώσουμε όλα, να τα καταστρέψουμε όλα, λέει ο κύριος Νετανιάχου. Δηλαδή, πού αποσκοπεί να αφανιστούν όλοι από τη μέσα, από τη Γάζα, από την Παλαιστίνη, να επεκταθούν σαν Ισραήλ ή να ελέγχουν και τη Γάζα και το Ισραήλ. Τα έχουν κάνει εκεί πέρα, όπως είδατε, ακόμα και ο ΟΗΕ είπε, δεν κατοικείται πλέον η Γάζα. Έχει γίνει τόπος θανάτου, τόπος τραγωδίας και τόπος κόλασης. Δηλαδή, πού αλλού θα πάνε. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι αυτή η κυβέρνηση του Ισραήλ, από τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος φαίνεται ότι σε μεγάλο ποσοστό έχει χάσει τον έλεγχο, γιατί ο ίδιος είχε θέματα σοβαρά με τη δικαιοσύνη. Αν θυμόσαστε, πριν από το χτύπημα της Χαμάς, υπήρχαν τεράστιες διαμαρτυρίες εντός του Ισραήλ για τον πρωθυπουργό τον Νετανιάχου, ο οποίος είχε θέματα με τη δικαιοσύνη και προσπάθησε με αλλαγή των νόμων να διαφυλάξει τον εαυτό του. Είχε συνεργαστεί και τώρα υπάρχουν στην κυβέρνηση ακροδεξιά στοιχεία τα οποία είναι αντίθετα προς κάθε λογική συνέβρεσης, σύμπραξης, συνεργασίας με τους Παλαιστίνιους. Άρα λοιπόν μια κυβέρνηση Νετανιάχου υπό αυτή την πίεση από όλες τις πλευρές αντιλαμβάνεστε ότι λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες είναι ακραίες. Δεν ακούγεται, δεν ακούει και τις παρενέσεις που μπορεί να υπάρχουν από αυτούς οι οποίοι είναι πιο ψύχρεμοι και πιο ισχυροί, ναι. Και μάλλον κινείται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κινείται ανεξέλεγκτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φανεί σε όλη τη διάρκεια του πολέμου εκεί στη Γάζα. Πλην όμως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να τον παρατήσουν και στο έλεος του Θεού ή στο έλεος των Αράβων, μάλλον θα έλεγα καλύτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι παραδοσιακός σύμμαχος του Ισραήλ. Υπάρχει, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο και πολύ ισχυρό λόμπι στην Αμερική το Εβραϊκό, που επηρεάζει τις καταστάσεις. Εδώ λαμβάνονται αποφάσεις για να καταλάβετε η στήριξη της οικονομικής και αμυντικών συστημάτων, ξεπερνώντας τις διαδικασίες του Κογκρέσου, όπως το προβλέπει βέβαια ο νόμος και το Σύνταγμα της Αμερικής, μόνο με αποφάσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, που προβλέπεται μόνο σε έκτακτες καταστάσεις που απειλείται η ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα δηλαδή, αν μεταφράσουμε αυτές τις κινήσεις της κυβέρνησης, της αμερικανικής κυβέρνησης, αυτό το εκλαμβάνουν και κινούνται οι αμερικανικές κυβερνήσεις σαν να διακυβεύεται άμεσα η ασφάλειά τους. Τόσο είναι το δέσιμο. Υπ' αυτή τη λογική λοιπόν κινείται ο Νετανιάχου και είχε εγκλωβίσει και τις δυτικές κυβερνήσεις, οι οποίες είναι αναγκασμένες να ακολουθούν και να προσπαθούν. Δεν παίρνει μια φοβερή αντίδραση κατά του Νετανιάχου και κατά. Ας το πούμε και πολλοί το λένε ότι μπορεί να είναι και γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα. Από τη Γαλλία, για παράδειγμα. Πόσες φορές ο Γάλλος πρόεδρος έχει καταφερθεί άμεσα ότι αυτό που γίνεται είναι απαράδοτο και πρέπει να σταματήσει. Η Γερμανία δεν αποδέχεται τις τελευταίες αυτές μέρες κάποια σχέδια που προσπαθούν να περάσουν προς τον τύπο και να καλλιεργήσουν το κλίμα για να τα δεχτεί ο κόσμος μετά. Δηλαδή, παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι σύμφωνο οι περισσότεροι. Και θα δούμε βέβαια και πώς θα γίνει. Και φαίνεται και ανησυχεί και ο Μπλίνκεν και η Αμερικανική κυβέρνηση. Άμεσα. Έχουν φτάσει μέχρι τώρα, αγαπητέ κύριε Σάκη Παπανικολάου, κάπου 25.000 νεκροί στην Γάζα από τους βομβαρδισμούς, τις ρουκέτες και τους πυράβλους του Ισραήλ. Και συνεχίζει το πόλεμος και βλέπουμε κάθε μέρα να συνεχίζονται λοιπόν οι δολοφονίες σε βάρος των άμαχων ανθρώπων και κατοίκων και της περιοχής. Πιστεύετε λοιπόν ότι η διεθνή κοινότητα και οι μεγάλες δυνάμεις παίζουν τόσο μεγάλο παιχνίδι που τα συμφέροντά τους είναι τόσο μεγάλα, τεράστια, που θυσιάζονται τόσες χιλιάδες άνθρωποι και ποιούν την ίσα και δεν δίνουν εντολή να σταματήσουν οι πόλεμοι. Ενώ το αντίθετο, κύριοι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, άσκησαν βέτο να συνεχιστεί ο πόλεμος. Τι είναι αυτά τα συμφέροντα, δηλαδή φοβούνται την Τεχεράνη, φοβούνται τη Βόρεια Κορέα που απειλούν με πυράβλους. Τι φοβούνται, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το πλανήτη σήμερα, κύριε Παπανικολάου? Αυτό που συνέβαινε πάντα, κύριε Χανελάκη. Οι μεγάλοι και τα συμφέροντα δεν τους ενδιαφέρει από κάποιο σημείο και μετά το πώς θα πεθάνουν. Εξάλλου έχει δείξει η ιστορία εκατομμύρια νεκρών να βρίσκονται να κίνδυνονται σε πεδία μαχών και για άδικα θέματα που είχαν για άδικους πολέμους κτλ. Και το εσύ ένας άδικος πόλεμος είναι. Κάλλιστα θα μπορούσε να έχει βρεθεί μια λύση για το Παλαιστινιακό. Παρ' όλα αυτά κοφεύουν, κλείνουν τα μάτια τους οι δυτικές χώρες, οι υπερδυνάμεις, γιατί τους εξυπηρετεί. Όχι βέβαια ότι και οι άλλες δυνάμεις, αν είχαν συμφέροντα η Ρωσία και η Κίνα, θα κάνανε διαφορετικά. Τα συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία καθοδηγούν
τις χώρες το πώς θα συμπεριφερθούν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ταυτισμένες με το Ισραήλ επηρεάζουν όλες τις συμμάχους στη Δύση και παρούν αυτή τη θέση. Και φυσικά, επειδή δεν είναι και λίγο να γυρίσουμε σε δύο μήνες να έχουν πεθάνει 25.000 άμακοι, αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί και πολύ εύκολα, αλλά παρόλα αυτά το βλέπετε ότι περνάει, έτσι. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, ότι υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα ενός μήνα και παραπάνω στα ελληνικά μέσα ενημέρωση και δεν αναφερόταν στον πόλεμο της Γάζας. Λέτε και είχε ξεχαστεί. Αναφερόταν στο τι γινόταν με τους Χούθη που χτυπάγανε τα πλοία τα εμπορικά και είχε επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Και αυτοί που αυτοί οι βομβαρδισμοί και το ισοπαίδωμα της Γάζας, όχι μόνο στο βορρά αλλά και στο νότο, περνάγε στα δεύτερα και στα τρίτα. Αναφορά γινόταν απλά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι παιχνίδια παίζουν. Στον πόλεμο με την Ρωσία και την Ουκρανία, συγγνώμη, η χώρα μας έστειλε όπλα και πολλά άλλα. Στον πόλεμο με το Ισραήλ στέλνει φρεγάτα. Πώς τα εξηγείτε αυτά? Κοιτάξτε, το ένα είναι άσχετο από το άλλο και για το δεύτερο με τη φρεγάτα που στέλνουμε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν χώρα είμαστε με το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Δεν θα μπορούσαμε τουλάχιστον να μην έχουμε μια παρουσία. Μην φανταστείτε ότι η δύναμη η οποία θα πάει εκεί στην περιοχή, η οποία αποτελείται από πλοία, πολεμικά πλοία διαφόρων χωρών, 15 προς το παρόν θα αυξηθούν στο μέλλον, βασίζεται αυτή η δύναμη στη φρεγάτα που θα στείλει η Ελλάδα. Σαφώς όχι, δεν βασίζεται. Οι Αμερικάνοι απλά οι Αμερικάνοι θέλουν να δείξουν συμμετοχή, ότι δεν είναι αυτοί που αναλάβανε την πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολλές χώρες, αυτό θα βγουν και θα λένε αργότερα, αλλά να ξέρετε ότι το βάρος μιας επιχείρησης, αν υπάρξει επιχείρηση εκεί, θα το αναλάβουν αυτοί που έχουν και τις δυνατότητες. Γιατί και εδώ που τα λέμε, αυτή η φρεγάτα που στέλνουμε δεν έχει και τα απεριόριστες δυνατότητες. Δεν είναι ένα υπερσύγχρονο πλοίο, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς, σαν χώρα, στο ναυτικό, έχουμε κάποια θέματα ακόμα. Δεν έχουμε προμηθευτεί τις καινούργιες φρεγάτες της Μπελαρά που έχουν συστήματα αυτοπροστασίας κτλ. Άρα δηλαδή δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις ενδεχομένως που θα μπορεί να εκτεθεί και πάρα πολύ αυτό το πλοίο. Παρ' όλα αυτά όμως η Ελλάδα καλά κάνει και συμμετέχει, διότι ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι πλήττονται και τα συμφέροντα. Τα περισσότερα πλοία, πολλά πλοία που περνάνε από εκεί είναι ελληνικών συμφερόντων. Ελλήνων εφοπλιστών. Τώρα τι συμφερόντων μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Ελλήνων εφοπλιστών. Άρα λοιπόν η χώρα θα πρέπει αυτόν τον τομέα να τον υποστηρίξει, να δείξει την οργανωσία τουλάχιστον ένα μήνυμα. Η Ουκρανία ήταν κάτι άλλο. Με τα καλά λοιπόν δεν αλλάζει την πορεία του πολέμου και αυτό ήταν μια πολιτική κίνηση ουσιαστικά ταύτιση της ελληνικής πολιτικής επάνω σε αυτό το θέμα με την αμερικανική πολιτική, την οποία εγώ προσωπικά θεωρώ πολύ εσπευμένη ενέργεια τότε που συνέβη. Δεν είχαμε κανένα λόγο να το κάνουμε τότε, διότι πρώτον δεν συμβάλαμε με αυτά τα όπλα που στέλναμε στην αλλαγή του σκηνικού, του πολεμικού σκηνικού εκεί. Και δεύτερον, επειδή είχαμε ομογενείς Έλληνες εκεί ένα μεγάλο αριθμό, οι οποίοι ήταν κοντά στα σύνορα με την Ρωσία, ουσιαστικά διακυβεύονταν τις ζωές και διάφορα άλλα πράγματα σε μια περιοχή που ήταν βέβαιο ότι στο τέλος θα επικρατούσε η Ρωσία, όπως και καλά και έγινε ή συνεχίζεται να γίνει. Δηλαδή, εκεί θα έπρεπε η ελληνική πολιτική, η ελληνική διπλωματία, οι ελληνικές κυβερνήσεις να κρατάνε λίγο πιο πίσω και πιο διακριτικές. Δεν μπορούσα βέβαια να κάνω αλλιώς, αλλά να είναι πιο διαφορετικές και όχι να βγουν μπροστά με αυτούς συμβολισμούς, αυτούς στέλνουμε όπλα ή συμβάλλουμε. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει σε πρώτη γραμμή. Έπρεπε να γίνει από πίσω, διακριτικά. Ωραία. Γιατί είχαμε λόγους να το κάνουμε. Ωραία. Κύριε Παπανικόλαο, επειδή έχω δύο ερωτήματα ακόμα και επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ να επανέλθουμε. Το πρώτο ερώτημα είναι ποια είναι τα συμφέροντα, τι κερδίζει η Ελλάδα με τη συμμετοχή της με τη φρεγάτα σε αυτές τις περιπτώσεις, και αν είναι θετικό ή αρνητικό. Είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ βέβαια και πρέπει να συνεργαζόμαστε. Πάμε, θα τα πούμε μετά. 2-11-18-60-001. 2-11-18-60-001. Ερχόμαστε με τους αγαπητούς και σεβαστούς τηλεθεατές για όλα τα προβλήματα και για την καλή χρονιά. Ερχόμαστε εδώ.
Εδώ είμαστε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στο δεύτερο τμήμα, το μέρος αυτής της εκπομπής ραδιοφωνικού με την επικαιρότητα. Εδώ θα μιλήσουμε σε λίγο με τους αγαπητούς και σεβαστούς τηλεθεατές, οι οποίοι και θα βγουν στον αέρα. Θα τους φιλοξενήσουμε όπως πάντα με την αγάπη τους, τηλεφωνούν εδώ για τα προβλήματά τους. Σε λίγο, ένα-δύο ερωτήσεις έχουμε για τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον πτέρυγα έχουν αποστρατεία για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Παπα-Νικολάου, η ερώτηση ήταν αυτή που σας είπα: τι όφελος είχε η Ελλάδα? Εντάξει, μου πείτε, όπως είπε και ο φίλος μου Δημήτρης, ο οποίος είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ και πληρώνουμε και στο ΝΑΤΟ τόσα χρήματα. Λοιπόν, τι όφελος θα έχει η Ελλάδα, και πέραν αυτού, ότι δεν είναι θέμα με ποια δυναμική πάει η φρεγάτα μας και τι να προσφέρει. Εντάξει, μια φρεγάτα είναι πάει στα μέτωπα. Το θέμα είναι ο αντίκτυπος, ο διεθνής αντίκτυπος, και ιδιαίτερα από τις πλευρές της αντιμαχόμενης και ιδιαίτερα από τις πλευρές του Λιβάνου και της Παλαιστίνης και όλων αυτών. Σου λέει και η Ελλάδα πήρε μέρος στον πόλεμο και το θεωρούν υπέρ του Ισραήλ. Έτσι λένε. Πώς το εξηγείτε αυτό, ποια θα είναι τα αποτελέσματα, τι θα ωφεληθούμε? Κοιτάξτε να δει, καταρχάς δεν είναι θέμα ανατοϊκό. Είναι μια δύναμη η οποία, η δύναμη αυτή τη συστήνει η υπερδύναμη ΗΠΑ, πρωτοβουλία των ΗΠΑ, για να προσφέρουν δυνάμεις κάποιες χώρες οι οποίες θα συμμετάχουν στην περιοχή για την ασφάλεια των διερχομένων εμπορικών πλοίων, που σας είπα και πριν ότι η Ελλάδα έχει λόγους ιδιαίτερους, διότι είναι τις πρώτες χώρες παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Άρα η συμμετοχή της δεν είναι καθοριστική και ουσιαστική υπό την έννοια της δύναμης που αποστέλει. Είναι όμως σημαντική υπό την έννοια ότι συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία, την οποία οι Αμερικανοί το θέλουν. Θέλουν να υπάρχουν χώρες που δεν θέλουν να λειτουργούν μόνες τους και αυθαίρετα. Αυτό το έχουμε δει και σε άλλες φάσεις, στον πόλεμο του Ιράκ και τα λοιπά, που ήταν ένας πόλεμος που δεν τον διεξήγαγε τον ΝΑΤΟ. Διεξήγαγαν ουσιαστικά οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης, αφού συσπηρωθήκαν και πήραν την έγκριση. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Ελλάδα είχε λόγους να συμμετέχει σε αυτή την δύναμη, διότι πλήττονται έμεσα τα συμφέροντα και άμεσα τα συμφέροντα της χώρας μας. Να φανταστείτε ότι ο περίπλους της Αφρικής, εφόσον υπάρχουν προβλήματα για να περάσουν τα πλοία από το Σουέζ, ανεβάζει το κόστος όλων των εμπορευμάτων που έρχονται από την Ασία, που δεν είναι λίγα, και του πετρελαίου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε λίγο καιρό αυτές τις συνέπειες θα τις υποστούμε και εμείς εδώ. Άρα δεν στέκομαστε στη λογική ότι υπήρξε τον πόλεμο εναντίον των Αράβων. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα της χώρας μας, το ότι συμμετέχει και στηρίζει το Ισραήλ, το έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, ότι τασόμαστε με το μέρος του Ισραήλ. Ούτε ουσιαστικά με το να προασπίσουμε με αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα, τα ελληνικά της εμπορικής ναυτιλίας, της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, σημαίνει αυτόματα ότι εμείς τασόμαστε απέναντι στην Παλαιστίνη ή απέναντι στην Κούδη. Άρα λοιπόν, καλή κίνηση είναι αυτή, κατά την άποψή μου, να συμμετέχουμε εκεί. Πολύ ωραία. Να σας πω ένα τελευταίο, μην σας καθυστερώ άλλο, κύριε Παπα-Νικολάου. Μου λένε εδώ πέρα: πολύ καλή κίνηση, όπως λέει ο κύριος Παπα-Νικολάου. Είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ και ανταποκρινόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι αύριο μπορεί να χρειαστούμε κι εμείς κάτι. Χρειαστήκαμε όμως, μου λέει εδώ πέρα ο τηλεθεατής, με την Τουρκία που γίνονται, μας απειλούν δεξιά-αριστερά να μπουν μέσα, θα έρθουν νύχτα, θα έρθουν βράδυ, θα πάρουν το νησιά, θα κάνουν το ένα το άλλο. Δεν είδαμε καμία Αμερική, καμία Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία άλλη δύναμη να σταθούν δίπλα στην Ελλάδα ή τη Frontex, οτιδήποτε επαπειλείται η Ελλάδα με τους μετανάστες που στέλνουν ή με τις απειλές της Τουρκίας. Μόνο εμείς πηγαίνουμε, λέει, και βοηθάμε. Αλλά οι άλλες χώρες, όταν απειλείται η Ελλάδα, τι κάνουν, κύριε Παπα-Νικολάου? Αυτό ρωτάνε. Πολύ σωστά ρωτάει ο τηλεθεατής, ότι αυτό είναι θέμα των ελληνικών κυβερνήσεων, το κατά πόσο θα πιέσουν και θα διεκδικήσουν τη στιγμή κατά την οποία συνεχώς δίδουμε. Θα διεκδικήσουν λοιπόν από την υπερδύναμη κάποια ανταλλάγματα, κάτι το οποίο δεν το κάνουν. Παραλάβατε, αυτό πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να γίνει με τρόπο σωστό και ξέρουν αυτό που θα το κάνουν, αλλά δεν υπάρχει βούληση από την πλευρά των κυβερνήσεων των ελληνικών να σταθεί σωστά απέναντι στην αμερικανική πλευρά και να πει: ναι, εμείς έχουμε δώσει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Θα βρουν τον τρόπο που θα το πούνε. Και εμείς στέλνουμε το ελάχιστο. Μάλιστα. Τι είναι, τη στήριξή σας, τη διασφάλιση τη ασφάλεια τη χώρα μας. Εδώ και δεκαετίες, κύριε Παπα-Νικολάου, πολύ καλά τα επισημαίνετε και ο κόσμος εδώ πέρα παραδέχεται τις απόψεις σας. Είστε έμπειρος, λένε, και πολύ καλά τα λέτε. Αλλά εδώ και δεκαετίες τα ανταλλάγματα που παίρνει η Ελλάδα σε σχέση με τον ΝΑΤΟ και τους συμμάχους, οτιδήποτε, είναι να πληρώνει δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια το χρόνο, δεν ξέρω πότε, να παίρνει αεροπλάνα, να παίρνει σκάφη, να παίρνει φρεγάτες, να παίρνει το ένα, να παίρνει τ' άλλο. Αυτά είναι τα μόνα ανταλλάγματα. Να δίνουμε χρήματα δισεκατομμύρια για να κοιτάξουμε τα συμφέροντά μας και εμείς από τις ξένες δυνάμεις για να μας προασπίσουν, για να μας περιφρουρούν τα σύνορά μας και να τα εγγυηθούν. Δεν είδα καμία κίνηση.
ούτε από τον ΟΗΕ, ούτε από τους Αμερικάνους να κάνουν πρόταση να πούνε Ελλάδα απειλείς από την Τουρκία. Ελλάδα-Τουρκία, γιατί απειλείς? Υπάρχει η διεθνή συνθήκη, υπάρχει η συνθήκη της Λοζάνης το 1923, η οποία έκλεισε. Έκλεισε 100 χρόνια. Ελάτε εδώ. Ελάτε, γιατί μαλώνετε? Για ποιο λόγο μαλώνετε? Γιατί κύριε Τούρκε, πρωθυπουργέ, πρόεδρε, οτιδήποτε, απειλεί στην Ελλάδα από τη στιγμή υπάρχουν συνθήκε, οτιδήποτε. Και αν το βάλει στη θέση του. Παρόλα αυτά όμω παρακολουθεί. Πότε πλακωθούμε, συγγνώμη για την έκφραση, να πάρουμε αεροπλάνα, να πάρουμε φρεγάτε, να δώσουμε δισεκατομμύρια. Αυτό γίνεται δεκαετίε και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είσαστε ένα έγκριτο πτέραρχο που οργώνατε του εθέρε όταν πετάγατε με τα πολεμικά αεροσκάφη, κύριε Παπα-Νικολάου, και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τέλο πάντων, ένα μεγάλο θέμα αυτό θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά, γιατί ξέρω ότι έχετε κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις και σας πήραμε πολύ χρόνο. Αν θέλετε ένα τελευταίο σχόλιο να κλείσουμε, κύριε Παπα-Νικολάου, και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα συμφωνήσω απόλυτα στις επισημάνσεις τις οποίες κάνατε για τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ θα σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Θέλουμε να πάρουμε τα F-35, λέτε, και τα F-35 θα τα πάρουμε δωρεάν. Και έλατε. Πιέζουμε την αμερικανική πλευρά, έλατε, για να μας δώσουν, να μας κάνουν τη χάρη να μας δώσουν τα F-35. Α, μπράβο. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, δηλαδή. Έτσι, πες τα χρυσό. Δίνουμε χρήματα και μας κάνουν και τους δύσκολους. Λοιπόν, εδώ αυτά έχουμε φτάσει. Αυτά και βέβαια δεν είμαστε μόνο εμείς. Ναι, όχι, σαφώς δεν είμαστε μόνο εμείς, αλλά μιλάμε για το σπίτι μας. Σωστό, αλλά εμείς, επειδή δίδουμε, δεν θα πρέπει να το συζητάμε. Έτσι. Έτσι. Και πρέπει να πετούμε και να πετούμε και να αξιώνουμε. Όχι να παρακαλάμε, όπως πολύ σωστά λέτε, να μας δώσετε τα F-35, τα F-16, όπως και οι Τούρκοι το ίδιο κάνουν. Να απειλούν και να τους δώσουν τα F-16, να τα αναβαθμίσουν. Τέλος πάντων, θα ήθελα, σας παρακαλώ, την επόμενη εβδομάδα να βγούμε να δώσουμε μια συνέχεια, γιατί βλέπουμε ότι θα υπάρχουν φοβερές εξελίξεις, ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Για να βλέπετε τους Αμερικανούς, τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς και τους προέδρους να κόπτονται και να τρέχουν από χώρα σε χώρα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Η Τεχεράνη, η Βόρεια Κορέα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ακριβώς. Θα ήθελα την επόμενη φορά, κύριε Παπα-Νικολάου, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά. Καλή χρονιά, ευτυχισμένη και πάντα υγεία και ευτυχία. Καλή χρονιά σε όλους. Σε όλους εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Σάκης Παπα-Νικολάου, έμπειρος πτέραρχος εν αποστρατεία, έμπειρος στρατιωτικός, που τα γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα και έχει διατελέσει πολλά θέματα. Πάμε λοιπόν στους αγαπητούς τηλεθεατές να πω στο φίλο μου τον κύριο. Πώς? Πάμε στα καλύβια στην κυρία Δήμητρα. Κυρία Δήμητρα, πριν πάμε στην κυρία Δήμητρα, να πω στον κύριο Δημήτρη από το Καλιάνι να τηλεφωνήσει στο 211-1860-001. 211-1860-001. Τηλεφωνήσει, διότι εδώ από το δικό μου τηλέφωνο δεν μπορώ να πάρω. Κύριε Δημήτρη από το Καλιάνι, τηλεφωνήστε να βγούμε στον αέρα. Κυρία Δήμητρα από τα καλύβια, τι κάνετε, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα σας και καλή χρονιά, μάνα μου. Να είμαστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Ήθελα να πω κάτι. Θα μου πει, αυτοί δεν τα βλέπουν, οι μεγάλοι, ας πούμε. Όταν πήραν φωτιά εδώ πέρα στη Ρόδο, στον Εύρο, εδώ πέρα ξέρω εγώ, εδώ στα Καλύβια, και τελικά ούτε ένα αεροπλάνο της Αμερικής δεν βοήθησε, ούτε, αφού έχουμε δώσει τόσες βάσεις, χριστιανέ μου, τόσες βάσεις στην Αμερική. Οι Ρώσοι όμως είπαν να στείλουνε, και είχαν στείλει ένα πελώριο αεροπλάνο να σβήσει τις φωτιές. Αυτά οι πολιτικοί δεν τα βλέπουν, χρυσέ μου άνθρωπε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο απροχώρητο, δηλαδή. Πόσο δίκιο έχετε, κυρία Δήμητρα, τα βλέπουν οι πολιτικοί και σημερινή και προχωρήσει. Τα βλέπει, χριστιανέ μου, τα βλέπει. Τι να σας πω, δεν τολμάνε, δεν μπορούν, είναι δύσκολα, συνθήκες τέτοιες. Τι να σας πω, τα βλέπουν και τα παραβλέπουν. Από εκεί πέρα προσπαθούν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες, αλλά τουλάχιστον κάποιες ισορροπίες και υπέρ των συμφερόντων των εθνικών μας και των ελληνικών συμφερόντων, όχι μόνο υπέρ των ξένων. Το συμφέρον της Ελλάδας να κοιτάξουμε. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε κι εσείς καλά και καλή χρονιά, κύριε Δήμητρα. Να είστε καλά, κυρία Δήμητρα, να είστε καλά. Κυρία Κούλα, σας ενημερώνουμε και πάλι ότι από το Καλιάνι δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Να τηλεφωνήσει ο κύριος Δημήτρης στο 211-1860-001 για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε από το τηλέφωνο. Το ξέρω, οι γραμμές είναι πάρα πολλές στο Blue Sky. Ας προσπαθήσει. Πάμε στα λιώσα στον κύριο Γιάννη. Πολύ χρόνο, κύριε Γιάννη, να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί. Και του χρόνου θα κάνουμε ένα γλέντι στα λιώσα, το υπόσχομαι. Επίσης, κύριε Κανελάκη, θέλω όμως να κάνω μια παρατήρηση. Πολλές. Καταρχήν, καλή χρονιά με υγεία. Επίσης, να είμαστε καλά και πολύ χρόνια να είμαστε. Στο τέλος αυτή η εκπομπή θα φτάσει σε ένα σημείο να λέμε καλημέρα, καλησπέρα και το κλείνουμε. Τόση ώρα αυτά λέμε, κύριε Γιάννη. Μα τόση ώρα. Καλημέρα, καλησπέρα λέμε τόση ώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα, γιατί μου φαίνεται καμιά φορά κάποιοι τηλεθεατές. Καλημέρα, καλησπέρα λέμε τόση ώρα. Μιλήσαμε στρατιωτικά, μιλήσαμε ακρίβειες, μιλήσαμε τόσα θέματα. Καλησπέρα, καλημέρα λέμε. Έλεος πια. Ναι, και σας ακούω, κύριε Γιάννη. Όταν λέτε ότι δίνετε βήμα στους πονεμένους,
τα καταφρονεμένα. Και το εννοούμε, και κύριε Γιάννη. Ναι, δίνουμε βήμα σε φως και έχουμε λύσει πολλά προβλήματα, κύριε Γιάννη. Κύριε Κανελάκη. Ναι, σας ακούω. Αφήστε με να σας πω. Άμα πείτε. Δεν υπάρχει χρόνος όμως για να μιλήσει ο πονεμένος. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Πόσο θέλετε, κύριε Γιάννη, κάνα 2 ώρες. Άλλα κανάλια δεν σας βγάζουν καθόλου. Αλλά καθόλου. Με παίρνουν πολλοί τηλεθεατές και μου λέει παίρνουμε μεγάλα κανάλια γιατί δεν μας βγάζουν ούτε δευτερόλεπτα. Και εδώ βγαίνετε και 2 και 3 λεπτά. Τι λέμε τώρα. Να είμαστε και δίκαιοι. Κύριε Κανελάκη, 5 λεπτά που μένει, ποιος να μιλήσει. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε κανέναν αιώνα. Εντάξει, είπα την άποψή μου. Και είπα, σας έχω πει κι άλλη φορά. Κάποια στιγμή, μια φορά τη βδομάδα, μια φορά στις 10-15 μέρες, να είναι μεγαλύτερη εκπομπή για να μεσολαβούν περισσότεροι τηλεθεατές που έχουν κάτι να πούν. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, ως προς τη φρεγάτα που είπατε ότι στείλαμε, τη φρεγάτα σωστά τη στείλαμε εκεί, διότι υπάρχουν και δικά μας καράβια, τα περισσότερα ίσως, που πλέουν σε αυτή την περιοχή. Όμως, σε όλα τα υπόλοιπα που λέει και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, η ερώτηση είναι η εξής. Η σωστή πλευρά της ιστορίας ποια είναι? Τα 38 ποσοστά της 100 των κατεχομένων της Κύπρου, τα 12 μίλια που έχουν γίνει 6, τα ίμια που ήταν δικά μας και γκριζάρισαν, η Αγία Σοφιά που έγινε τζαμί, οι απειλές της Τουρκίας, η παραβιάση του εναέριου χώρου, ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και εν πάση περιπτώσει ποια θα ήταν η λάθος. Γιατί μέχρι στιγμής μόνο τη σωστή πλευρά των Αμερικανών εξυπηρετούμε. Και πάλι καλή χρονιά, κύριε Κανελάκη. Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο Εγάλεο, στον κύριο Γιώργο. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε Γιώργο. Καλημέρα, καλή χρονιά. Επίσης. Ήρωά μου, εσύ καμάρι μου, σε καμαρώνω, σε θαυμάζω, σε σέβομαι, σε εκτιμάω. Ευχαριστώ. Σε αγαπάω. Να είσαι σίγουρος, κάθε μέρα θα σε παρακολουθώ. Ο κύριος, πιο μπροστά, ο κύριος Γιάννης, τίποτα δεν ήξερε και τίποτα δεν έλεγε και σε πρόσβαλε κιόλα. Θα τον προσβάλλω κι εγώ άμα θέλει, ας πάρει το τηλέφωνο μου να τον ανοίξω εγώ τα μάτια, γιατί καταταργόμαστε τώρα με το Ισραήλ. Αν δεν υπήρχε το Ισραήλ να τον ενημερώσω, η Τουρκία όχι θα έπαιρνε την υπόλοιπη Κύπρου. Δεν συμφέρει το Ισραήλ να μεγαλώσει η Τουρκία. Άρα βοηθάει και εμάς όμως. Αλλιώς αν δεν υπήρχε το Ισραήλ, ας το αποδείξω εγώ μια φορά. Η Τουρκία πήγε να στείλει στους Παλαιστίνιους τότε όπλα. Έκανε πόλεμο, σκοτωθήκαν και οι Εβραίοι, αλλά τη έσπασε τα πλευρά τη. Θα κάτυψε την Τουρκία και από τότε η Τουρκία και τη βάζει και μια βόμβα δίπλα του Ερντογάν που ήταν, δεν τόλμησε. Τώρα ξανακουνέται. Θα πάθει μεγάλη ζημιά από το Ισραήλ η Τουρκία, όχι από εμά. Που σηκώθηκε ο Γιάννη και έδωνε γνώση σε εσένα. Α κοιτάξει τον εαυτό του πρώτα να έχει γνώση και μετά να δει γνώση για του άλλου. Ευχαριστώ που με άκουσε. Να είσαι καλά, κύριε Γκόμ, δεν πειράζει. Εμεί έχουμε μεγάλη καρδιά και μεγάλη ψυχή και το κανάλι είναι τόσο πατριωτικό με την έννοια. Ακούει όλε τι απόψει και δεν πειράζει. Ο κύριο Γιάννη, ό,τι είπε, όπω είπατε κι εσεί, τον εαυτό του, από ό,τι είπατε κι εσεί, κάπου έβλαψε με την έννοια ότι δεν παρακολουθεί σωστά ή δεν εκτιμάει σωστά. Λέει, μιλάει για χρόνο. Άλλα κανάλια το επαναλαμβάνουν και συγγνώμη, πήρα αφορμή από εσά, κύριε Γιώργο. Άλλα κανάλια και μου το λένε πολλοί τηλεθεατές. Άλλα κανάλια ούτε δευτερόλεπτο δεν δίνουν να μιλήσει ο τηλεθεατής. Και εδώ έχουν άπλετο χρόνο και πολλά και εδώ να έρθουν στο στούντιο και από το τηλέφωνο και οτιδήποτε. Έλεος πια. Μην είμαστε και χάριστοι. Να μην είμαστε και χάριστοι. Έλεος αυτή την κοινωνία. Πάμε, κυρία Μαρία, από πού? Από την Αθήνα. Γεια σας, κυρία Μαρία. Τι κάνετε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε Κανελάκη. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Και χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να σας πω κάτι. Θα ήθελα να ρωτήσω για αυτά τα άγια τα αναδρομικά. Τι γίνεται, ρε, κύριε Κανελάκη? Πόσες φορές, συγγνώμη, σας διακόπτω, κυρία Μαρία, πόσες φορές το έχω φωνή, έχω μιλήσει και με αρμόδια υπουργεία και θα βγουν και θα βγουν και θα δούμε, θα πει και ο Άριος Πάγος και θα πει το Συμβούλιο Επικρατείας και θα πει το ένα και θα πει το άλλο. Και ακόμα είναι σε κρεμότητα, κυρία Μαρία. Το παρακολουθώ, ειλικρινά το παρακολουθώ, γιατί είναι και πολλοί άλλοι συνάνθρωποι μας που έχουν αυτό το πρόβλημα και παρακολουθούν και περιμένουν να πάρουν αυτά τα αναδρομικά που είναι μια όαση, είναι ένα οξυγόνο, είναι μια ένεση για τον κάθε απεικραμένο που ζει με 300 και 400 και 500 ευρώ το μήνα. Το παρακολουθούμε. Μακάρι να έχουμε κάποια νέα, κυρία Μαρία μου, ή θα είμαστε πρώτοι. Έλεος, δεν τρέπονται λιγάκι. Ναι. Θα είμαστε. Δεν τρέπονται.
Θα είμαστε οι πρώτοι που θα τα ανακοινώσουμε, κυρία Μαρία μου. Το παρακολουθούμε, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Το Blue Sky τα παρακολουθεί αυτά τα θέματα και ιδιαίτερα του κόσμου, του αδύναμου, του ξεχασμένου, του συνταξιούχου, του άμυστου, του κάθε ανθρώπου. Και δίνουμε και χρόνο εδώ πέρα να μιλάτε και να τα λέτε όλα. Και, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι τηλεθεατές που έχουν τη δική του άποψη να τη χαίρονται. Γεια σας, κυρία Μαρία μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην Νίκαια, τον κύριο Κυριάκο. Γεια σας, κύριε Κυριάκο, τι κάνετε? Γεια σου, κύριε Κανελάκη, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ, θέλω να καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ, καλή χρονιά. Να είστε λοιπόν, καλά. Τα βλέπεις, κύριε Κανελάκη, όταν έλεγα και πρώην καιρό ότι ο κύριος Γιάννης παίρνει και θέλει, λέει, να είναι δηλαδή καταπονεμένος και να λέει κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Κύριε Γιάννη, διαβάστε, σας παρακαλώ, τη μικρή λουλού, τον έναν ή τον άλλον. Μην παίρνετε κάθε μέρα. Δεν παίρνουν οι παραπονεμένοι και παίρνεις εσύ για να πεις τι. Ναι. Να πεις τι. Δεν λες τίποτα, κύριε Γιάννη, με αυτά που κάνει. Και προσβάλλεις και τον Κανελάκη και το κανάλι. Κύριε Γιάννη, μην παίρνεις κάθε μέρα τηλέφωνο. Μην παίρνεις κάθε μέρα. Και ένα άλλο, κύριε Κανελάκη. Για τον κύριο Κασελάκη. Που θα τους πάει στις πέτσες. Θα τους βάλει να τρέχουν, να κάνουν τζόκινε. Γι' αυτό τους πάει. Θέλει να κάνει τον κυρίαρχο. Θα τους κάνει τζόκινε και όσοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά, κύριε Κανελάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κυριακό μου, καλή χρονιά. Να είστε πάντα καλά και καιρός και δυνατός. Κύριε Γιάννη, που πήρατε προηγουμένως, κύριε Γιάννη, τα ακούσατε από τους άλλους τηλεθεατές. Λοιπόν, πρέπει να πάρετε κι εσείς το μυαλό σας λίγα να λειτουργεί. Μην δέχεστε την κριτική από τους άλλους. Έτσι είναι, κύριε Γιάννη μου. Βλέπετε, υπάρχει θεία δίκη, κύριε Γιάννη. Να το ξέρετε. Κυρία Έφη από την Κυψέλη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ιδιαίτερα για τη γιορτή σας. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή χρονιά, κύριε. Να χαιρέσετε την οικογένειά σας. Αντί να πούμε, κύριε Κανελάκη μου, ευχαριστούμε το κανάλι που μας δίνει βήμα. Μήπως θέλει να μας δίνει μια ώρα? Δεν είναι δυνατόν, δεν έχει και άλλες εκπομπές στο κανάλι. Δεν μπορεί να μας δίνει να λέμε εμείς ό,τι θέλουμε. Δύο λόγια, δύο λεπτά. Παλιότερα, αν θυμάστε, είχαν ορίσει χρόνο. Δύο λεπτά και μετά το κλείνανε. Εγώ θέλω να πω για την επιμονή του Νετανιάχου, του Υπουργού του Ισραήλ, του Πρωθυπουργού. Όμως αυτός νομίζω ότι το έχει πάρει έτσι εγωιστικά, επειδή ήταν το πάρτι ειρήνης και πήγαν οι Χαμάς και τους φέρει σε όλους και σου λέει δεν μπορεί εσύ να μας, δεν πρέπει να σε εξολοθρεύσουμε. Το έχει πάρει εγωιστικά. Βέβαια, να σκεφτούμε όμως ότι χάνονται άμαχοι και νέα παιδιά, είναι πολύ κρίμα. Αλλά το έχει πιάσει να το πάει στην άκρη. Τι να κάνουμε τώρα? Μπορούμε να το συμμαζέψουμε? Δεν μπορούμε. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ θερμά για όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας και σήμερα στην εκπομπή εδώ στο Blue Sky και στην εκπομπή Ραντεβού με την Επικαιρότητα. Να είμαστε γεροί και δυνατοί. Καλή χρονιά. Κύριε Γιάννη μου, λυπάμαι πάρα πολύ που δεχτήκατε τα πειρά από τους τηλεθεατές. Δεν φταίω εγώ άλλη φορά λοιπόν. Να προσέχετε τι λέτε. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, Γιαννούλες, όλους τους συναδέλφους εδώ πέρα και εύχομαι το καλύτερο σε αυτή τη χρονιά. Με χαμόγελο, ευτυχία, υγεία, ειρήνη, υγεία, ασφάλεια και ευημερία σε αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Γεια σας, Γιάννης Κανελάκης.